112 ευρώ δώσαμε και πήραμε φρυγανιές, ψωμί του τόστ και λίγο βούτυρο. Μόνο τα απαραίτητα αναγκάζονται οι καταναλωτές να αγοράσουν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Οι ανατιμήσεις στα ράφια καίνε τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, κάνοντάς τους να πληρώνουν ακόμα και 100 ευρώ την εβδομάδα. 117 ευρώ. Και είναι τα ψώνια του μήνα? Όχι, της εβδομάδος. Όποιοι έχουν χρήματα τα καταφέρουν, όποιοι δεν έχουν δύσκολα. Σε έρευνα που πραγματοποιεί το Open από τον Νοέμβριο του 2023 με 21 αγαθά πρώτης ανάγκης, αποτυπώνεται η αποκαρδιωτική κατάσταση των συνεχών αυξήσεων. Δείτε, 28 Νοεμβρίου το καλάθι κόστιζε 86 ευρώ. Σήμερα όμως το κόστος ανεβαίνει στα 96 ευρώ. Η τιμή ανέβηκε σε 15 από τα 21 προϊόντα. Χυμός πορτοκάλι που κόστιζε 2 ευρώ και 60 λεπτά ανατιμάται σε 66 ημέρες κατά 1 ευρώ και 5 λεπτά. Οι ανατιμήσεις στα τυριά που δεν έχουν τέλος, φέτα γνωστής εταιρείας 400 γραμμαρίων από 5 ευρώ και 65 λεπτά ανεβαίνει στα 5 ευρώ και 74 λεπτά. Ακριβά είναι, το ξέρουν όλος ο κόσμος. Ζαμπον μπούτι σε φέτες 160 γραμμαρίων από 1,93 έρχεται στα 3 ευρώ και 14 λεπτά. Αυγά, συσκευασία 6 τεμαχίων, 28 Νοεμβρίου κόστιζαν 3 ευρώ και 8 λεπτά. Όμως έχουν ανέβει στα 3 ευρώ και 69 λεπτά. Πολύ ακριβό, πάρα πολύ. Ακριβή να είναι όλα. Αποσμητικό κλασικό από τα 4,84 ανεβαίνει στα 5 ευρώ και 36 λεπτά. Ακρίβεια βέβαια. Κοιτάμε να δούμε ποια είναι τα πιο φθηνά. Υπάρχουν πάντως και οι αισιόδοξοι που πιστεύουν ότι τα μέτρα που ψηφίστηκαν κατά της ακρίβειας πριν από λίγες εβδομάδες θα φέρουν μείωση των τιμών στα ράφια. Οπωσδήποτε θα βοηθήσουν τα μέτρα, μπορεί να χρειάζεται ακόμα συμπληρωματικά. Ο πληθωρισμός των τροφίμων που ανακοινώθηκε και αποτυπώνει τις τιμές που εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα. Μάλιστα για την Ελλάδα, ο δείκτης τροφίμων διαμορφώθηκε στο 7,1% από 7,6% που ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο.